Τι σημαίνει αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου? Αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου σημαίνει την επικοινωνία, την συνδιαλλαγή και την, τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ενδιαφερομένων χριστιανικών κοινοτήτων και όχι μόνο. Το γεγονός ότι η αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου λαμβάνει χώρα κατά αυτή την περίοδο έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι συμπίπτει και με τον κοινό εορτασμό του Πάσχα μεταξύ των ανατολικών χριστιανών, ενώ των Ορθοδόξων και των άλλων ανατολικών κοινοτήτων, αλλά και των δυτικών χριστιανών, των Λατίνων και των Προτεσταντών γενικότερων. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους χριστιανούς, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν τις δογματικές διαφορές που έχουμε μεταξύ μας διάφορες εκκλησίες. Και αυτή τη στιγμή η σύμπτωση του εορτασμού του Πάσχα είναι ένα σημείο ελπίδος ότι μπορούμε να καταντήσουμε και στην ενότητα της πίστεώς μας. Μακαριότατε ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε λόγο για την αποκατάσταση και την ολοκλήρωση των εργασιών του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, μιλάμε για το πρώτο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι να γίνουν εργασίες, ήδη έχουν γίνει μελέτες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί ο υπόγειος χώρος, ο οποίος είναι αναπόσπαστο τμήμα του Ιερού Σπηλαίου, του βράχου, ο οποίος φιλοξένησε το σώμα του Χριστού. Και αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών όλου του συγκρατήματος του Ναού της Αναστάσεως. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες? Κοιτάξτε, είναι ένα ερώτημα. Ελπίζομαι το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να μεσολαβήσουν νέες συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων κοινοτήτων, ενώ των Φραγκισκανών, των Αρμενίων και ημών. Η θέληση υπάρχει και νομίζω είναι θέμα χρόνου. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε? Όταν άρχισαν οι εργασίες, οι αναστηλωτικές του Ναού της Αναστάσεως εδώ και χρόνια, γίνονται όλες οι στατικές, δομικές εργασίες κτλ. Αλλά αυτό το κομμάτι, ενώ ο υπόγειος χώρος, δυστυχώς εγκαταλείφθη, διότι γίνονται επεμβάσεις από καθαρά αρχαιολογικής πλευράς. Και ξαφνικά, δεν γνωρίζω για ποιους λόγους, δεν συνεχίσαν εκεί οι εργασίες όπως προβλέπετο και παρέμειναν ορισμένα πράγματα σε μια κατάσταση η οποία όντως εγκυμονεί κινδύνους. Και αυτή τη στιγμή με τις μελέτες που έχουν γίνει ήδη από την κυρία Μονοπούλου και εμπειρογνώμονες από το χώρο της Ελλάδος και από το Πετσόβιο Πολυτεχνείο, γνωρίζουμε πλέον τι συμβαίνει στον υπόγειο χώρο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν οι εργασίες και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχιστούν.
Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ο διάλογος της Ορθόδοξης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Μπορεί να υπάρξει σύγκληση των δύο εκκλησιών? Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο διάλογος έχει καλλιεργήσει αυτό το πνεύμα της προσεγγίσεως. Έχουν διαλυθεί οι προκαταλήψεις, τα μίση και τα λοιπά. Και εκείνο που έχει κατορθώσει να επιτύχει ο διάλογος είναι ότι πλέον ο ένας σέβεται τον άλλον και αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ταυτότητα του άλλου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εκείνο το οποίο όλοι ζητούμε και θέλουμε να καταντήσουμε στο κοινό ποτήριο, αυτό δεν εξαρτάται από μας, εξαρτάται άνωθεν. Ποιος ο ρόλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη Μέση Ανατολή? Ο ρόλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου στη Μέση Ανατολή ήταν και παραμένει πολύ σημαντικός, διότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων γνωστόν είναι η πηγή του χριστιανισμού, είναι η μητέρα απασών των εκκλησιών και είναι το σημείο αναφοράς του χριστιανισμού και όχι μόνον. Και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι αυτό το οποίο σήμερα με την επικρατούσα δύσκολη κατάσταση της Μέσης Ανατολής όπου εκτοπίζονται οι χριστιανοί από τις πατρογονικές τους εστίες, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι ο μόνος χριστιανικός θεσμός ο οποίος διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον χώρο της Αγίας Γης και επειδή ακριβώς συνδέεται άρρηκτα με το Πανάγιο Τάφο, είναι το Πατριαρχείο το οποίο διατηρεί λειτουργικός το Πανάγιο Τάφο, που σημαίνει ότι διατηρεί άσβεστη την φλόγα της Αναστάσεως του Χριστού. Πώς αντιμετωπίζουν οι αραβικές κυβερνήσεις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων? Κοιτάξτε, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι ένας θεσμός καθαρά θρησκευτικός, πνευματικός. Από όλους αναγνωρίζεται η αποστολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ότι επαναλαμβάνω, η αποστολή του είναι θρησκευτική και πνευματική, δεν εξυπηρετεί οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά το Πατριαρχείο αξιόπιστο και όχι μόνο και που αναγνωρίζεται αυτή η αποστολή του Πατριαρχείου από όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως από τον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο, δεδομένου ότι οι Άραβες μουσουλμάνοι αλλά και οι μη Άραβες μουσουλμάνοι αναγνωρίζουν το ρόλο του Πατριαρχείου μέσα στην ιστορία και χάρη στην παρουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σήμερα διατηρείται αυτός ο μοσαϊκός χάρτης, θα έλεγα, των Αγίων Τόπων και ιδιαίτερα της Ιερουσαλήμ, η οποία Ιερουσαλήμ είναι αξίσου Αγία και Ιερά Πόλης για τους Εβραίους, για τον Ιουδαϊσμό, για το Ισλάμ, για τους Άραβες και τους μη Άραβες μουσουλμάνους και φυσικά και για όλο τον χριστιανικό κόσμο. Και θα ήθελα, μακαριότατα, να σας κάνω και μια μου προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Σε λίγες μέρες θα γίνει η αφή του Αγίου Φωτός. Εσείς είστε ένας από τους πρωταγωνιστές. Ωστόσο, έξω υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Φωνάζουν πολλά συνθήματα εκπρόσωποι άλλων δογμάτων. Πώς αισθάνεστε? Κοιτάξτε, η τελετή του Αγίου Φωτός, της αφής μάλλον του Αγίου Φωτός, είναι μια ειδική τελετή και μοναδική.
Και είναι μια τελετή η οποία λαμβάνει χώρα μόνον στο συγκεκριμένο χώρο, στον Ναό της Αναστάσεως και πιο συγκεκριμένα στο παγκόσμιο προσκύνημα, στον Πανάγιο Τάφο, τον Τάφο του Σωτήρου Σημείου Χριστού. Είναι ένα σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο εδώ και είναι η μοναδική, θα έλεγα, τελετή η οποία προκαλεί το δέος και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο χριστιανούς, αλλά εμείς χριστιανούς, όλους τους κατοίκους και όλους τους παρευρισκόμενους εντάφτα προς την Ιετάς, που προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, γιατί είναι η ημέρα της Ιερουσαλήμ, θα έλεγα, και είναι η ημέρα εκείνη η οποία πραγματικά ενώνει όλους τους ανθρώπους, ξεχνούν δηλαδή ο καθένας την ιδιαίτερη θρησκευτική του, εθνική του ιδιότητα και ταυτότητα και πλέον όλοι γινόμεθα Ιερουσαλήμ. Πώς αισθάνεστε όταν ακούτε αυτά τα συνθήματα απ' έξω? Κοιτάξτε, αισθάνεται κανείς ότι συνειδητοποιεί, θα έλεγα κανείς, ότι οι άνθρωποι συμμετέχουμε κοινής φύσεως και ότι όλοι είμαστε πρωταρχικώς κτίσματα και δημιουργήματα ενός και του αυτού Θεού και ότι κοινή η φύση όλων ημών. Και εκεί συνειδητοποιούμε ακριβώς αυτή την, ότι πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι και ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η διαφορετική πολιτισμική ή θρησκευτική ταυτότητα στην οποία ανήκουμε έχει δευτερεύοντα ρόλο.